Να θέσω την ερώτηση, κυρία Αξιόγλου. Ναι, θέσω την ερώτηση. Και δεν με αφήνετε. Λοιπόν, κυρία Αξιόγλου, αν σας ζητηθεί από τα συλλογικά όργανα ή από συντρόφους σας κτλ. Να ηγηθείτε μιας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είστε παρούσα. Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας το πω για δεύτερη φορά μέσα σε πόσο για ώρα είμαστε εδώ. Για σας προσωπικά. Δεν τίθεται θέμα. Για μα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Αν αύριο ο κύριος Τσίπρας πει φεύγει. Αν. Σε άλλο κανάλι του Σακαλώτος πριν από λίγο είπε ότι πρέπει να αναστοχαστεί ο κύριος Τσίπρας. Όλοι μας λέει. Και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του ενδεχομένως. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν τίθεται υπό συζήτηση. Συντεταγμένα πρέπει όμως να αναστοχαστούμε και ορθά είπε ο κύριος Τσακαλώτος και οι υπόλοιποι σύντροφοί μου σήμερα που θα τοποθετούμαστε ότι πρέπει να δούμε συντεταγμένα τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας και τα προβλήματά μας. Αναμπεί ο ίδιος. Εδώ τις προηγούμενες είπε είχα σκεφτεί να παραιτηθώ. Εσείς είστε ένα από τα πρόσωπα που θα θέλατε να προχωρήσετε. Εγώ τοποθετούμε πολιτικά. Ο άνθρωπος προφανώς μπορεί να εκφράζει και τα προσωπικά του συναισθήματα προφανώς. Σε μια συνέντευξή του. Έτσι. Εδώ τοποθετούμαστε πολιτικά. Ναι, πάντως, η πολιτική μου απάντηση είναι. Θυμάστε εκείνη τη συνέντευξη ότι αν στις 6 μονάδες ΙΤΑΣ έχει ζήτημα ο αρχηγός. Και η ΙΤΑ φαίνεται ότι θα είναι με 26 μονάδες, κυρία Αξιόγλου. Να χρησιμοποιήσουμε και το παράδειγμα του κυρίου Σκουρλέτη, ακριβώς στη θέση της κυρίας Αξιόγλου, στην 21 Μαΐου, στο ίδιο ερώτημα, απάντησε ο κύριος Σκουρλέτη. Ναι, ο κύριος Χαρίτσης πριν από λίγο σε άλλο κανάλι είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα πρωταγωνιστεί. Στο θέμα του τι θα γίνει με την ηγεσία. Αν θα μείνει, θα φύγει, είναι ο ίδιος αυτός που θα αποφασίσει και θα πρωταγωνιστεί. Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν σας λέμε να θέσετε υποψηφιότητα μπροστά μας, αλλά καταλαβαίνουμε, είστε ένα από τα πρόσωπα, πώς να το κάνουμε. Είστε ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρείτε. Ωραία, άρα από τη δικιά μου πλευρά, εγώ θα σας πω αυτό που πιστεύω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προβεί στις εσωτερικές του διαδικασίες για να συζητήσει το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να το κάνει με ειλικρίνεια και καθαρότητα. Να το ρωτήσω αλλιώς. Αν ο κύριος Τσίπρας δρομολογήσει ο ίδιος τη διαδικασία διαδοχής, εσείς βλέπετε τον εαυτό σας ως έναν εκ των διαδόχων του? Δεν μπορώ να συζητήσω κανένα σενάριο αυτή τη στιγμή το οποίο θα βάζει υπό ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό. Διότι δεν ισχύει αυτό το ερώτημα. Απαντάω λοιπόν στις ότι δεν μπορώ εκλογές. Να μπω σε τέτοιες υποθετικές συζητήσεις. Έχει όμως νόημα το προηγούμενο, η προηγούμενη συζήτηση για την ακροδεξιά που βάζαμε και δεν θα τοποθετηθεί. Σε επόμενες εκλογές, ευρωεκλογές, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Το οποίο σαν συγκρότηση επαναλαμβάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τον αρχηγό που έχει. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκτός πλαισίου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Ερώτηση τελευταία. Εσείς... Δεν με αφήνετε να πω όμως ένα σημαντικό για εσείς, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας αρχηγός αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Ναι, και θα σας απαντήσω γιατί σας το είπα και στην αρχή. Διότι δεν θεωρώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα το αρνητικό είναι ευθύνη ενός. Και ιδίως ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογική ευθύνη, συλλογική επιτυχία, συλλογική αποτυχία, συλλογικό το λάθος. Έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι για μας δεν υπάρχει. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργιάδη. Πείτε, κύριε Αξιόγλου, αυτό που μια φράση μόνο γιατί θα πρέπει να σας αφήσω, αν μπορείτε να με αποδεσμεύσετε. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά αρνητική συνθήκη αυτή. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η νομοθετική προσπάθεια της κυβέρνησης της προηγούμενης της Νέας Δημοκρατίας δεν απέδωσε οι επάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Σας θυμίζω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητήθηκε καν τότε από την κυβέρνηση και ενδεχομένως να είχε άλλα αποτελέσματα γιατί βασιζόταν σε χαρακτηριστικά που θα είχαν φασιστικό λόγο στο κόμμα και ρατσιστική ιδεολογία με βάση το ρατσιστικό νόμο. Να απαντήσω λίγο στο υποκάθοδο στις εκλογές κόμμα εννοώ. Άρα ενδεχομένως να το απέτρεψε. Σε κάθε περίπτωση το μόνο βέβαιο είναι το αναποτελεσματικό της νομοθετικής ρύθμισης. Πέρα όμως από την νομοθετική ρύθμιση, είναι πιο σημαντικό ποιο είναι το ιδεολογικοπολιτικό, ιδεολογικοπολιτικός λόγος για τον οποίο υπάρχει τροφοδότηση αυτών των κομμάτων και κατά τη γνώμη μου και εδώ έχει η Νέα Δημοκρατία ευθύνη για αυτό. Τα τροφοδότησε δηλαδή αυτά τα μορφώματα. Θα έλεγα ότι πρωτίστως στην έχει... κριτική για το γεγονός ότι είσαστε το κόμμα... Εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη για το αποτέλεσμα που φέραμε. Όχι, όχι. Δεν υπόβαλατε υπόμνημα ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά στον Άριο Πάγωνο. Υπέβαλαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Για μια ρύθμιση την οποία είχαμε καταψηφίσει, όχι για να βοηθήσουν. Ναι, αλλά ο στόχος ήταν να αποκλειστεί ο Κασιδιάρης και είδατε ότι ο στόχος ήταν πάνω σε μια ρύθμιση η οποία ήταν ατελέσφορη. Και το είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι θα είναι ατελέσφορη. Δεν είναι την καλύτερη να ολοκληρώσω μόνο γιατί θα πρέπει να φύγω. Γιατί τα υπομνήματα δίνονται στη βάση μιας νομοθετικής.
νομοθετικής ρύθμισης. Μια νομοθετική ρύθμιση που είχαμε πει εξ αρχής ότι θα είναι ατελέσφορη και φάνικη. Ως προς την ουσία όμως, εδώ έχουμε μια ιδεολογικοπολιτική μετατόπιση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να εκτιμηθεί ποιες ρητορικές. Και κατά τη γνώμη μου, υπήρξαν ρητορικές περί εσωτερικού εχθρού που αναπτύχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, που τροφοδότησαν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη μετατόπιση.